Γεια σου Τάσο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Με τον περίφημο αρχιδιαιτητή, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει να τηρηθεί η διαδικασία, δηλαδή να υπάρξουν βιογραφικά από τρεις θέσεις. Μετά να εκλεχθεί. Κάτι, Τάσο, δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν είναι στο αυτοκίνητο. Ο αρχιδιαιτητής τον λέει, ότι το κάνει στην παράσταση. Ο Φρόιντφελτ δεν αφήνει τον Τάσο να γίνει. Ο Φρόιντφελτ. Ο Φρόιντφελτ. Ο Σουηδός Φρόιντφελτ. Θα ψυχαναλύσει. Σαν θυμάμαι καλά ο Φρόιντφελτ. Δηλαδή το είχε κόψει. Το λέω με. Γιατί του την είχαν πέσει για μια διαιτησία ευρωπαϊκή και τον παίρνουν τηλέφωνα και τον βρίζανε και αυτά και ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να τηλέφωνα. Social media και τέτοια, ναι, ξέρω που μένει και ιστορίε. Και το κόψε ο άνθρωπο. Είπε. Μα παραφύνεται η ιστορία. Στην Ελλάδα γίνει αρχιδιετή. Αν είναι αυτό. Έχουμε τάσο, τάσο. Για να δούμε. Όχι. Του ψάχνει ο μπέσαμε σε ξέρα. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν. Ναι, να... σου λέει εκεί πέρα ήσυχα. Είναι μια χώρα μεσογειακή. Να έχουμε τάσο. Δεν έχουμε τάσο ξανά. Τι γίνεται. Έχουμε τώρα, τάσο. Έλα. Τώρα ακούγαμε. Τώρα μια χαρά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Ότι η θέση του Παναθηναϊκού αυτή που εκφράστηκε μέσα είναι ότι θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που έλεγε ότι. Θα είναι υποψήφια οι τρεις θέσεις αρχιδιαιτητές και θα γίνει εκλογή μετά. Επιλογή μάλλον. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο Μπαλτάκος παρουσίασε έναν μοναδικό υποψήφιο, τον Σουηδό. Και τώρα είναι σε εξέλιξη συζήτηση, να δούμε πώς θα καταλήξει. Έτσι. Τι είπε ο Μπαλτάκος. Απλά είπε, ξέρεις τι είπε. Ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος να μου έχει την εμπιστοσύνη, αυτό θα είναι κλπ. Okay. Όχι ότι δεν αρνούνταν αν όντουσαν κάποιοι άλλοι να βάλουν τρού και έχει μόνο ένα. Δεν ξέρω και τώρα με ένα όνομα έχει εμφανιστεί, δεν έχει εμφανιστεί κανένα άλλο. Ναι, δηλαδή που ξέρεις πώς το δικαιολόγησε. Γιατί αν δεν ξέρεις, δεν ξέρεις τι. Ναι, να ξέρεις. Αυτό ξέρω. Λοιπόν, τώρα το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και το πού θα καταλήξω το δούμε στην επόμενη ώρα. Λοιπόν, στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε διότι έχει δώσει τριήμερο ρεπό ο Γιωβάνοβιτς. Να φρεσκαριστεί λίγο η ομάδα, να ξεκουραστεί λίγο οι παίκτες, να φύγει λίγο το μυαλό τους γιατί είχαν ένα 20ήμερο πολύ δυνατό. Υπάρχουν διεθνείς βέβαια που πάντα απασχολούν διότι φοβάται μην έχει κανένα τραυματισμό ο coach και με τους Σέρβους, τον Λαντένους και τον Ντούρσις και με τους Σλοβαίνους, τον Τζέριν, τον Σπόραλ και τον Βέρμπιτς. Υπάρχει ο Φώτης Ιωαννίδης στην Εθνική. Όλοι αυτοί θα γυρίσουν την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα οι Σέρβοι και οι Σλοβαίνοι παίζουν και Δευτέρα. Μάλιστα. Τελευταία μέρα πράγμα του διημέρου, ναι. Ναι, θα γυρίσουν πίσω Τρίτη, Τετάρτη θα ξεκινήσουν προπονήσεις και το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι Κυριακή. Τέλος πάντων, αυτή είναι μία... Το έχουν ένα φύγει θέμα, εξωτερικό να... στις πατρίδες τους. Οι αδιούχοι. Τώρα δεν το ξέρω, μπορεί κάποιος να πάει. Κάποιοι θα έχουν φύγει, ναι, λογικά. Τρεις μέρες ο Χουάνκα νομίζω κάνει θεραπεία τώρα γιατί είχε μια κάκο τσιποδεκλινική, έφαγε δύο γερά πατήματα. Η αλήθεια είναι ότι στο Ισραήλ εγώ δεν τα είχα δει διότι δεν είχαμε μόνο τώρα μπροστά μας, επειδή το ξαναείδα το μαθές, το ένα ήταν τρομερό πάτημα, δηλαδή πήρε κάρτα ο παίκτης της Μακάμπη αλλά ήταν στο ίδιο της κόκκινης. Άρα έπαιξε κανονικά δηλαδή και αυτό... Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν είναι ζωστό. Μετά το πρόβλημα δεν ήταν καλά. Πρίζεται μετά όλα. Είχε πριστεί το πόδι του. Φοβήθηκα μήπως έχει πάρει χειρότερη ζημιά. Αλλά τελικά είναι μια κάκωση. Δεν έπαιξε μετά τον τρόπο. Στο κούτε πιέντε το γεπάτι, επάνω σε πάτημα. Ναι. Εκεί. Εκεί ήταν το πάτημα. Και ο άλλος που θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Που είναι απαραίτητο διότι ο Παναθηναϊκός έχει Σέκεφελ και Γετβάη. Αυτοί οι δύο έχουν βγάλει όλα τα τελευταία παιχνίδια, από τη στιγμή που ο Μάγνουσον είναι νοκάουτ για 6 μήνες και πιστεύω ο Αμερικάνος θα αρχίσει να παίρνει τώρα πλέον παιχνίδια συνεχόμενα για να υπάρχουν 3 στόπερ για 2 θέσεις και αν προκύψει κάποιο θέμα να μπορεί να παίξει και ο Αράο. Θα πάρει στόπερ Ιανουάριο πιστεύεις? Κοίτα, βλέποντας και κάνοντας πάει ιστορία, έχω την αίσθηση όμως πες ότι όλοι είναι υγιείς, εντάξει, αν δεν είναι κάποιος τραυματιστεί, εντάξει. Ναι, κοίταξε, χωρίς να ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή. Η λογική λέει ότι για να βγει χρονιά το επόμενο μετά το Γενάρη το εξάμεινο χρειάζεται να έχεις 4 στόπερ και όχι 3. Θα μου πεις υπάρχει και ο Αράο που μπορεί να παίξει στόπερ. Ναι, μπορεί να παίξει στόπερ αλλά κύριε αδύο στον αμυντικό χαφ. Έτσι. Τώρα προσοχή. Εάν τον βάλει τον Αράο σε 2-3 παιχνίδια από το πουθενά και έχει τρομερή απόδοση στα στόπερ
δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά η λογική λέει ότι ένα στόπερ θα το πάρει τον επόμενο Γενάρη. Επίσης να πω ότι... Πώς δεν έχει κανένα πιτσιρικά, ρε Τάσο. Το σιδερά δεν έχει. Το σιδερά, ας πούμε. Κοίταξε, ο σιδερά δεν, δεν είναι. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν και στην αποστολή στη Χάιφα. Δεν νομίζω ότι... Δεν τον έχει απρώτη ομάδα. Μέχρι τώρα. Ναι. Ο Φικά είχε κάνει τρομερή προετοιμασία. Αλλά το παιδί αυτό δεν είναι ακόμα αποσωματοδομή για να παίζει στην πρώτη ομάδα. Θα παίξει, θα πάρει πολλά λίγο τον είχα δει τυχαία το καλοκαίρι σε ένα φιλικό. Ήταν πολύ καλό. Κατεβάζει ωραία την μπάλα, ρε εσύ. Ξέρει μπάλα, ε. Ναι. Δηλαδή για αμυντικός είναι... Αυτό μου έχει μείνει. Ναι, ότι πασάρει καλά, ας πούμε. Αυτός, εγώ και εγώ τον είχα ξεχωρίσει την προετοιμασία. Για μένα αυτό το παιδί κάτι έχει και πρέπει να το αξιοποιήσουν. Απλά η σωματοδομή του ακόμα δεν τον βοηθάει. Εντάξει, άλλο τα επίσημα. Ναι, πρέπει να πάρει μια χρονιά σε μια ομάδα γεμάτη παιχνίδια. Τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό Β, να σκληρογωγηθεί, να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο και από εκεί πέρα σιγά σιγά να είναι και στην άλλη προετοιμασία και να παίξει στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή έτσι θα είναι η εξέλιξη. Γιατί ένα παιδί το οποίο ξέρει πολύ μπάλα, τη βγάζει πολύ ωραία την μπάλα από πίσω, έχει το λεγόμενο έτσι αγωνιστικό θράσος, που λέμε δεν κολώνει ρε παιδί μου, αλλά θέλει λίγο στη μονομαχία, θέλει μεγαλύτερη δύναμη, περισσότερη δύναμη. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να πει ο Γιωβάνοβιτς ότι έχω αυτόν και συνεχίζω με αυτόν με τετράδα μετά το Γενάρη. Γι' αυτό λέω ότι δεν το αποκλείω να πάρει ένα άλλο κεντρικό αμυντικό. Ο Μάγκλουσον υπέγραψε χθες την επέκταση συμβολέου του μέχρι το 2025. Ήταν κάτι που το είχε αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει μετά τον τραυματισμό. Το κάνει πάντα με αυτούς τους παίκτες ο Παναθηναϊκός για να δείξει ότι είναι δίπλα. Ήταν μέχρι το 24. Ναι, έλεγε το 24. Που του δίνει το ένα χρόνο του τραυματισμού, okay. Υπάρχουν πολλά συμβόλαια που λήγουν το 24. Του Μπρινιόλι είναι το θέμα, έτσι. Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Κότσιρας, Χουάνκαρ, Παλάσιος, Μπερνάρ. Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Κότσιρας, Χουάνκαρ. Αυτή τη στιγμή, αυτός που φαίνεται να έχει προτεραιότητα είναι ο Μπρινιόλι. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει μια κουβέντα, μια αρχική κουβέντα με τον εκπρόσωπό του. Δεν νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που μπορεί να κλείσει σε πέντε λεπτά, μακάρι. Κάπου εκεί είναι. Ναι, και εγώ κάπου εκεί. Ναι. Εντάξει, ο Μπινιόλ έχει κάνει τρομερή εξέλιξη στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή, αν μου πείτε ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ επιδραστικός στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, θα έλεγα αυτόν. Διότι όταν χρειαστεί θα κάνει τις αποκλήσεις που κάνει. Είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Βοηθάει πάρα πολύ στο build-up. Είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος έχει κάνει δύο τρομερές χρονιές και η περσινική φετινή ξεκίνησε καλά. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ζήτηση. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει και επιβάλλεται. Τι συμβόλαιο είχε μέχρι τώρα? Μικρό. Των 200-300. Ο Μπρινιόλ ήταν. Ναι, εκεί. Ο Μπρινιόλ ήταν τρομερή ανακάλυψη. Ναι. Επειδή λέμε για σκάουτινγκ και όλα αυτά, αυτοί που τον επέλεξαν. Αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν σε ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Στην Έμπολη. Στη δεύτερη κατηγορία ήταν. Στην Έμπολη. Ναι. Δεύτερη κατηγορία. Αλλά τον επέλεξαν, είδαν κάποια στοιχεία. Μπράβο. Αυτός ήθελε πάντα να παίξει σερία. Έτσι. Ναι. Αλλά σερία δεν είναι. Ο Μπρινιόλι υπογράψει τη Γιουβέντους, έτσι. Ναι. Και πήγαινε πάντα δανεικός. Δηλαδή αυτό ήταν, ας πούμε, το πρόβλημα. Αυτό είναι, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, πρέπει να σας πω. Έπαιξε σέρια. Έπαιξε με μια μικρή ομάδα, με τον Μπενεβέντο έπαιξε, νομίζω. Με την Μπενεβέντο. Μια χρονιά που είχε βάλει και το γκολ, το ιστορικό, είχε βάλει το πρώτο γκολ της ομάδας αυτής στην κατηγορία. Ο ίδιος είναι ο Μπρινιόλι. Με τη Μίλαν στο 90. Ντεμπούτο του Γκατούζο, να πούμε. Φοβερά πράγματα. Προσπαθεί η Μίλαν να κάνει πανεκκίνηση και μπαίνει ο Μπρινιόλι και βάζει γκολ. Μετά την έμπολη όμως, ήθελε ή να πάει σε μια ομάδα να είναι βασικός. Στο εξωτερικό είναι βασικός κυρίως σε ομάδα της Σερία. Δεν ήρθε πρώτα στη Σερία, ήρθε στον Παναθηναϊκό. Και πήγαινε. Η εξέλιξή του είναι τρομερή. Ο ίδιος πρέπει να σας πω ότι νιώθει πολύ ωραία εδώ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι βλέπει και το πόσο έχει δέσει με την ομάδα, πόσο τον αγαπάει ο κόσμος κλπ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει άμεσα το θέμα αυτό να το τελειώσει. Δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο πρέπει αυτή η κρεμότητα να έχει κλείσει δεδομένα. Ναι, ναι. Έτσι. Έγινε τόσο. Γιατί αν πάει παραπάνω θα μπλέξει. Ναι, αν δούμε ότι τραβάει, πάνω απ' ότι ξέρει, δεν τα βρίσκει σε κάτι. Μπλέκει. Να ξεκινήσει. Πάνω απ' ότι κάπου δύσκολο. Έγινε. Μάλιστα.